Καλησπέριζω τώρα εδώ στο στούντιο την Εύη Μιχολού, η οποία θα μας ενημερώσει για μια εκδήλωση η οποία γίνεται αυτή την ώρα στη Βέρεια και είναι με τον κύριο Τάσο Κορονάκη του ΣΥΡΙΖΑ. Εύη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Χριστό. Μόλις τώρα επιστρέψαμε από το ρεπορτάζ. Πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κορονάκη, που έχει να κάνει με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, πραγματικά ώρα με ώρα αλλάζουν τα δεδομένα που είχαμε. Και νωρίτερα παραχώρησε συνέντευξη τύπου ο κ. Κορονάκης, όπου απάντησε στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Εγώ πρέπει να σου πω προσωπικά ότι δεν πίστηκα απόλυτα, διότι δεν πήρα απόλυτα ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε ως δύο τηλεόρασης. Και αυτό έχει να κάνει αρχικά με την προεκλογική δέσμευση και σημαία που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου έλεγε ότι θα σχίσει το μνημόνιο και στην πορεία προέκυψε ότι δεν θα το σχίσει, αλλά προφανώς αλλάξουν τα δεδομένα. Mm-hmm. Και το ερώτημα ήταν πάρα πολύ απλό, εάν τελικά φτάσει στο σημείο στο να μην χρειαζόμαστε το μνημόνιο και προχωρήσει η κυβέρνηση σε αυτή την προεκλογική δέσμευση, ποιο είναι το plan B. Τι περιμένει δηλαδή την Ελλάδα, τι περιμένει τους πολίτες. Γιατί ο κ. Κορονάκης ήταν σαφέστατος ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία εάν αυτή καταπατά τις κόκκινες γραμμές. Ήταν πολύ συγκεκριμένο σε αυτό. Είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε. Άρα, αυτόματα στο μυαλό γεννιέται αυτό το ερώτημα: ότι αν δεν συμφωνήσουν, επειδή 4 μήνες δεν συμφωνούν, άρα κάτι γίνεται, δεν είναι αποδεκτή η πρόταση. Ποιο είναι το plan B? Δεν πήρα ξεκάθαρη απάντηση στο ποιο μπορεί να είναι. Κυρίως πήρα μια ένεση αισιοδοξία. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες και την ώρα που γινόταν η συνέντευξη, υπήρξε η συνάντηση του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα με τον Γιούγκερ. Υπήρξε η διαβεβαίωση ότι θα γίνει η συνάντηση, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, του κυρίου Τσίπρα, του Φράνσουα Ολάντ και της Άγγελα Μέρκελ. Και εκ νέου η συνάντηση αύριο με τον κύριο Γιούγκερ, όπου εκεί θα συζητηθούν πάλι όλα τα ζητήματα αυτά, αλλά ίσως σε μια νέα πρόταση. Και υπήρξαν και οι δηλώσεις του Επιτρόπου του Πιέρ Μασκοβισί, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα βρεθεί τελικά λύση. Και όλα δείχνουν ότι οδεύουμε τελικά προς το τέλος των διαπραγματεύσεων. Αυτό μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, γιατί ρωτήσαμε και τον κύριο Κορονάκη, γιατί αύριο μπορεί να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα ή τι νεότερες εξελίξεις. Φυσικά θα έχουμε το βράδυ στις 10 η ώρα που έχει προγραμματιστεί η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Κορονάκης απάντησε και στα ερωτήματα που του κάναμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαφορετικές φωνές που ακούγονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ενώ έλεγε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε μνημόνιο, την ίδια στιγμή του επισημάναμε ότι σήμερα το πρωί ο κύριος Μητρόπουλος έλεγε ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και πρέπει να του πούμε ότι θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο. Και επίσης δεν ήταν πολύ ξεκάθαρη η απάντησή του. Όταν μια συμφωνία υπογράφεται, προφανώς έχει και μέτρα μέσα. Άρα δεν ξέρω αν την Τρόικα πια τη λέμε θεσμούς. Το μνημόνιο προφανώς μπορούμε να το ονομάσουμε συμφωνία. Πάντως θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, Εύη, γιατί όπως είπες και εσύ σε λίγη ώρα είναι αυτή η συνάντηση και έχει ιδιαίτερη σημασία και η δήλωση του κυρίου Μοσκοβισί, ο οποίος έλεγε το πρωί ότι δεν υπάρχει συμφωνία και σήμερα λέει, τώρα δηλαδή το βράδυ, λέει ότι είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία από ποτέ. Επίσης διαβάζω ότι η κυβέρνηση ζητάει την παράταση της δανειακής σύμβασης κατά 9 μήνες για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της οικονομίας και αυτό σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Πάντως, ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι νωρίτερα υπήρξε η εικόνα και πληροφόρηση ότι συμφωνούν στο 1% για το δημοσιονομικό έλλειμμα και λίγη ώρα αργότερα υπήρξε πάλι πληροφορία ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν συμφωνεί στο 1% και όλα αυτά θα συζητηθούν πάλι εκ νέου σήμερα και αύριο με τον κύριο Γιούγκερ για να δούμε πού θα καταλήξουν, εάν θα καταλήξουν, ας σημεία τουλάχιστον στα οποία σε πρώτη φάση δείχνουν ότι συγκλίνουν οι δύο απόψεις. Και φυσικά υπάρχει και η πρόταση της κυρία Μέρκελ για μεταρρυθμίσεις και για σταδιακή χρηματοδότηση. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είπε η χαρακτηριστικά για την έκφραση έστω μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Ακριβώς. Τώρα, βέβαια, αυτό το ζητούμενο είναι πώς εννοούν τη μεταρρύθμιση οι Ευρωπαίοι εταίροι και πώς εννοούμε εμείς την μεταρρύθμιση, γιατί σίγουρα μεταρρύθμιση δεν είναι κόψη το ΕΚΑΣ. Γιατί να ανεβάσει σε 10 μονάδες το ΦΠΑ στο ρεύμα. Εκεί ακριβώς στη μετάφραση κάπου χάνεται το θέμα από ό,τι φαίνεται. Αναμένουμε όμως τις εξελίξεις, Εύη, και θα είμαστε εδώ και αύριο για να τα δούμε όλα τα δεδομένα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ.